Το 15η του Ιούλη του 1974 έδαινε και έπαιρνε η ενημέρωση από τον τύπο έξω από το στρατόπεδο σχετικά με τις επιστολές Μακαρίου και χουντικής κυβέρνηση. Και βεβαίως καταλαβαίναμε ότι επίκειται κάποια εξέλιξη σε ό,τι αφορά το πραξικόπημα το οποίο πραγματικά πραγματοποιήθηκε στις 15 του Ιούλη. 15 Ιουλίου εγώ θα έφευγα από την Κύπρο γιατί 22 απολυόμουν και θα ερχόμαστε στο γουδί εδώ στο κέντρο τεθραγισμένων να πάρουμε τα πολιτήρια. Και είχα παραδώσει ότι είχα χρεωθεί. Είχα χρεωθεί ως αρχιλοχίας της Τρίτης Ήλιης. Δεν είχα τίποτα, οπλισμό, άρμα κλπ. τα είχα παραδώσει και αυτό ευτυχώς που είχε γίνει δεν με πήραν στο πραξικόπημα έξω έμεινα μέσα στην ε, μονάδα, 15 Ιουλίου. Η μονάδα, η 21η ΕΑΝ, αναγνωρίσιος, ε, σημαίνει ΕΑΝ, ε, 23η ΕΜΑ, επιλαρχία μέσων αρμάτων που είχε τα τάφτρια 34 και μια μοίρα καταδρομών ή δύο μοίρες καταδρομών, ήταν οι λεγόμενοι πραξικοπηματίες. Πήγαν δηλαδή ε, έξω για να εκτελέσουν την εντολή που είχαν, την είχανε το πραξικόπημα. Στις 19 επέστρεψε η μονάδα στο στρατόπεδο. Το στρατόπεδο ήταν μέσα στη Λευκοσία, το, σε ένα παλιό νοσοκομείο εγγλέζικο, το BMA το λεγόμενο. Και τότε, εκείνο το βράδυ, εγώ πηγαίνω, ερχόμουν εκεί στην ε, λέσχη αξιωματικών, μπαινόβγαινα, και κάπου πήρε τα μου ότι επίκειται επέμβαση των Τούρκων για αύριο, 19 το βράδυ για αύριο. Που το άκουσα αυτό, λέω ρε παιδί μου τώρα, δί... Δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ. Πέντε η ώρα το πρωί ήρθαν τα αεροπλάνα και βομβάρδισαν ένα διπλανό στρατόπεδο στη, στην Αθαλάσσα. Ήταν του πυροβολικού. Απ' τις πέντε βομβάρδισαν οι Τούρκοι, 8 με 9 εμείς ξεκινήσαμε να βγούμε έξω. Και μέχρι τότε μας έλεγαν ε ε... κάποιες ασκήσεις γίνονται. Βλέπαμε να πέφτουν άλλοι τον τουρκοκυπριακό τομέα, βομβαρδισμούς. Ε, κάποιε ασκήσει. Δηλαδή δεν είχαν πάρει είδηση. κολλησιέργησαν, δεν ξέρω τι να πει. Ανακοινούνται ότι την πρωί αντισήμερον τουρκικά αεροσκάφη άνευ προειδοποιήσεω η Πούλο και ανάντρο προσέβαλαν το σταθμό Ραντά, το στρατόπεδο τη Ελβίκ και έριψαν εντό του τουρκοκυπριακού θύλακο Λευκοσία Αγίστα μικράν δύναμη αλεξιπτοτιστών. Ε, Στι 9 ώρα βγήκαμε περίπου και εγώ πήγα στην ε, άκρη της Λευκουσίας, σε έναν συγκυσμό που λέγεται ε, περιοχή Κολοκασίδη, κοντά στην Ελδίκ με κατεύθυνση στο αεροδρόμιο. Κατά τη διάρκεια δηλαδή της πρώτης φάσης ήμουνα σε εκείνη την περιοχή. Δεν σε κάποια μάχη. Είχαμε τα μαρμοντ χάρικτον εμείς τα τεθωρακισμένα. Και είχαμε στρατοπεδεύσει εκεί επικουρικά τώρα να βοηθήσουμε τις δυνάμεις της Ελδίκ που ήταν κοντά και προς το αεροδρόμιο. Να σημειώσω εδώ ότι η μάχη δόθηκε στο στρατόπεδο της Ελδίκ από τις δυνάμεις της Ελδίκ οργανωμένα. Ε, υπήρξε αντίσταση των μαχητών εκεί των Ελδικάριων, οργανωμένη αντίσταση. Τα βρήκαν σκούρα οι Τούρκοι, δεν πέτυχαν το σκοπό τους να καταλάβουν το αεροδρόμιο όπως είχαν στόχο. 20 το βράδυ προς 21, τρεις ώρα τη νύχτα, ήρθαν, ακούσαμε βόμβος αεροπλάνων και είδαμε στον ουρανό, σε πολύ κοντινή απόσταση, αεροπλάνα να έρχονται. Δεν ξέραμε τώρα τι ήταν. Τούρκικα ήταν, ελληνικά ήταν. Έβαλε το πυροβολικό, ένα, συζυγ, ένα πεντάδημο πυροβόλο δικό μας, δηλαδή φίλων δυνάμεων και είδα με τα μάτια μου ένα αεροπλάνο να παίρνει φωτιά, να πέφτει κοντά στο αεροδρόμιο και άλλα δύο να χτυπιούνται. Αυτό που έπεσε είχε μέσα δικού μας στρατιώτες, σκοτώθηκαν 27 των ειδικών δυνάμεων. Τα άλλα δύο χτυπημένα, το ένα κατάφερε και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο και το τρίτο επέστρεψε στη Ρόδο και προσγειώθηκε. Αυτό το είδα με τα μάτια μου και μάθαμε ότι εμείς τα χτυπήσαμε. Δική μας ήταν μέσα, ενισχύσεις, κάπου 14 αεροπλάνα με τον κωδικό Νίκη 1, 2, 3 κλπ. Και αυτό συνέβη γιατί δεν είχαμε πληροφόρηση. Και γιατί δεν είχαμε πληροφόρηση, μα είπαν ήταν χαλασμένε οι διαβιβάσει, οι γραμμέ, δεν έπιαναν κλπ. Και κλπ. Και Ενώ κυκλοφορούσε ευρέω ότι ήταν μπλοκαρισμένε οι διαβιβάσει μα. Τώρα από ποιου, από του Αμερικανού φυσικά, γιατί αυτοί είχαν τα μηχανήματα. Έτσι. Και συνέβη αυτό το τραγικό γεγονό που είχα μέσα και έναν φίλο ο οποίος βγήκε τραυματισμένος, γλίτωσε αυτός τραυματισμένος, τη στιγμή που μάζευαν τα πτώματα και τα πέταγαν μέσα σε ένα φορτηγό, όταν τον πέταξαν αυτόν, άκουσαν έναν στεναγμό, μία μικρή κραυγή. Όπα, λέει, αυτός είναι ζωντανός, πάρτε τον από και Τον πήγαν στο νοσοκομείο και έτσι γλίτωσε. Οι υπόλοιποι όλοι είχαν α, πεθάνει. Ελληνικέ κυπριακέ δυνάμεις αντιμετωπίζουν με και πρωτοφανούς ενθουσιασμού την απρόκλητον επίθεση του τουρκικού σοβινισμού πώς το πρακτικό μα λειτουργούσαν μια χαρά οι και την άλλη μέρα μα είπαν ότι είχαν πρόβλημα οι επικοινωνίε, αλλά κυκλοφορούσε ευρέω ότι ήταν μπλοκαρισμένε. Και μπλοκαρισμένε βεβαίω θα ήταν από του Αμερικανού, αυτοί είχαν τα μέσα να τι μπλοκάρουν. Το 20, 2021-2022 υπογράφτηκε η λεγόμενη κατάπαυση του πυρός και που κράτησε μέχρι τις 14 του Αυγούστου. Βρεθήκαμε ε, στη, στο χωριό Σκυλούρα έξω από τη Μόρφου. Εκεί απήχαμε από το, απ τους Τούρκους περίπου στο χιλιόμετρο, με 1,5 χιλιόμετρο και να πω εδώ ότι δεν σταματήσανε ποτέ αυτοί να μας χτυπάνε και με τα αεροπλάνα κλπ. Αλλάζαμε συνεχώς θέσεις έξω από το χωριό που είμαστε. Στις ε, 14 αρχίζει η δεύτερη... Εισβολή. Εν τω μεταξύ, εκεί στη Σκυλούρα, μας φέρανε δύο Τούρκικα τάνκ, τα οποία είχαν πέσει σε ενέδρα. Ειδοποίησαν ότι θέλουν ανθρώπους να τα χρησιμοποιήσουν, να τα χειριστούν, γιατί η Κύπρος δεν ήταν εκπαιδευμένη στα μη 47 και στα μη 113 που ήταν εκεί πέρα. 2 και 2.113, στα οποία εμείς ήμασταν εκπαιδευμένοι. Ο διοικητής των δυνάμεων τώρα που ήταν εκεί ο Χαραλάμπους, Ήλαρχος Χαραλάμπους, ο δικός μου διοικητής κατά τη διάρκεια της θητίας μου, λέει, «Δρόσο, εδώ». Μπαίνεις αρχικός, ε, αναλαμβάνει το άρμα. αρχηγός πληρώματος. Ε, «Πού δεν μπαίνω». Επαντρώσαμε το μη ο Τούντας ο Νίκο ήταν ο οδηγός από δωδεκανέας, Ελλαδίτης. Ο Κρυθάρη ο Ανδρέας Λοχίας, Ελλαδίτης και αυτός, ο οποίος ήταν αρχηγό πληρώματο μέχρι τότε η πρώτη επάνδροση μπήκε γεμιστής να γεμίζει το πυροβόλο. Ο Κουδουνάς ο Ανδρέας πυροβολητή και ο Αποστόλου Ανδρέας συνοδηγός αρχηγός πληρώματο. Να πω εδώ ότι το άρμα αυτό το επισκευάσαμε, ξαναπήγαν τα παιδιά και πήραν ανταλλακτικά στον κόρνο από το άλλο το καταστραμμένο, ειδικότερα ράβδο τρέψεω. Ε, επισκευάσαμε την υδραυλική περιστροφή που δεν λειτουργούσε. Από τον Νατίλα, ένα που ξεκίνησε 14, έφυγαν οι κάτοικοι από το χωριό, και βάλαμε τα άρματα εμείς μέσα στο χωριό γιατί δεν είχαμε πλέον χώρο να τα καλύψουμε. Τα είχαν ισοπεδαίωση όλα γύρω από το χωριό. Το ΜΗ 47 το βάλαμε στην άκρη του χωριού γιατί δεν χωρούσε μέσα στα στενά δρομάκια προς τη μεριά του γηπέδου και είχαμε εντοπίσει και τη διέξοδο που είχαμε προς το γήπεδο. Τα υπόλοιπα είχαν μείνει μέσα εκεί στο, σχολείο εκεί που ήταν και το στρατηγείο, εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό το διάστημα, γιατί οι δυνάμεις που υπήρχαν εκεί οι δικές μας ήταν κυρίως από το μηχανοκίνητο 286, μηχανοκίνητο τάγμα πεζικού της Εθνικής Φρουράς, ο δικός μας ουλαμός με τέσσερα μάρμοτ, που τώρα γίναμε... 6 με το μη 113 και το μη 47, μια γραμμή περίπου 1000 μέτρα που είχαμε εμείς 1000-1500 μέτρα που είχαμε εμείς απέναντι στο μέτωπο. Πάμε τώρα την ημέρα της 15ης Αυγούστου. Είμαστε στην αυλή ενός σπιτιού που είχε ένα φουντοτέ φουντωτό δέντρο, το είχαμε βάλει από κάτω το άρμα. Εγώ συγκεκριμένα τότε κατάκοπος όπως είμαι, είχα μπει κάτω από το σκάφος, τον ίσιο δηλαδή, και κοιμήθηκα. Αυτό το κάναμε περιοδικά τα μέλη του πληρώματο, γιατί δεν αντέχαμε μέρε και νύχτε. Μουνα... Κοιμόμουν λοιπόν. Κατά τι τις 3 ε, η ώρα το μεσημέρι, αισθάνομαι κλωτσιέ στα πόδια μου που ήταν απ' έξω. Λοχεία, λοχεία, ξύπνα, κουμπάρε. Έφτασαν οι Τούρκοι. Ο συνοδηγό, ο Ανδρέας ο Αποστόλου, με την χαρακτηριστική φωνή του, έφτασαν οι Τούρκοι κουμπάρε σηκώνομαι πάνω, κοιτάω προς την κατεύθυνση που μου έδειχνε και βλέπω ένα ΜΗ-113 για ένα 1.47. Καπνί εντωμεταξύ, ντουμάνι ο καπνός, από τις καλαμνιές που καίγονταν μπροστά μας και αυτοί προχώρησαν πίσω από τους καπνούς και τους είδαμε στα 70 μέτρα. Του πήραμε είδηση απέναντί μα, 70-100 μέτρα. Μπροστά το 113 να αποβιβάζει στρατιώτε και πίσω το 47. Αμέσω μπαίνουμε μέσα, το άρμα. Με το που μπαίνουμε μέσα, λέω στον πυροβολητή, σκοπεύσατε και λοιπά. Ο κουδουνά αμέσω σκόπευσε, αλλά τον εμπόδιζε ένα κλαδί από το δέντρο και λέει: Κουμπάρε, δεν βλέπω καλά. Εθωρώ καλά, όπω τα λέγανε οι Κύπροι. Λίγο πίσω τούντα, κάνει λίγο πίσω τούντα. Είδε πήρ, Ανατινάχθηκε το άρμα. Το είδα, δηλαδή, είδα να σηκώνεται ο πύργο. Μετά, πού θα πάμε, προς το γήπεδο που είχαμε διέξοδο. Κοίταζα εγώ τώρα δεξιά μου, προς το χωριό, να δω τι κάνουν τα μάρμοτ. Είχαμε τέσσερα μάρμοτ και το 113 στο οποίο επέβαινε ο διηγητής, ο Χαραλάμπος. Δεν είχαμε επικοινωνία τουρκικο με ελληνικά κλπ, ούτε κάνουμε το 113. Δεν είχαμε ίδιε συχνότητε, δεν, ήδι... δεν το είχαμε συντονίσει αυτό, δεν μπορούσαμε να το φτιάξουμε καμία επικοινωνία. Κοιτούσα λοιπόν να δω τι γίνανε εκεί. Είδα σκόνη, σύννεφο από σκόνε, α πούμε, και είχαν φύγει προ την φιλιά ένα υψωματάκι που ήταν η δεύτερη γραμμή άμυνα σε περίπτωση που δεχτούμε επίθεση που θα πηγαίναμε να συμπτυχτούμε. Και κατάλαβα, λέω τώρα αυτοί πάνε προ τη φιλιά όπω έχουμε πει. Εντάξει, εμεί βγαίνουμε προς το γήπεδο. Με το που βγαίνουμε στο γήπεδο, τι αντικρίζω. Κατακόκκινο το γήπεδο από τουρκικές και σημαίες και γεμάτο από τάγκες. Τώρα μπορεί να ήταν πέντε και εγώ να τα βλέπα πενήντα. Δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει, γεμάτο το γήπεδο. Εκείνη τη στιγμή μου ήρθε ότι εμείς έχουμε τουρκικο τάγκες με τουρκικα διακριτικά. Και να πω εδώ ότι εκείνα τα δευτερόλεπτα έκριναν και η απόφαση εκείνων των δευτερολέπτων, έκρινε και την έκφαση της μάχης, της αρμοτομαχίας που είχαμε στη συνέχεια. Λέω, «Τούντα προχώρα όπως οι Τούρκοι, κουδουνά στρέψε το πυροβόλο όπως οι Τούρκοι». Και μπήνα, μπήκαμε μέσα την παράταξη των Τούρκων. Ήταν ο σχηματισμός τους παράταξη με κατεύθυνση την πλαγιά προς το υψωματάκι που λεγόταν Φιλιά και βεβαίως Προέλαση, τα κάνω προ τα εκεί. Μπαίνουμε κι εμεί μέσα στην παράταξη και πηγαίναμε, προχωρούσαμε όπω αυτή. Τότε μπήκα κι εγώ μέσα στη, στον πύργο γιατί είδα τις θηρίδε όλε κλεισμένε των Τούρκων. Λέω: Οπα, τι κάνω εγώ εδώ, μέσα κι εγώ. Βλέπω έναν δεξιά μου. Είχαμε έναν δεξιά προς το χωριό. Τα αμάρμονται. Είχαν φύγει από το χωματόδρομο προς τη Φιλιά από εκείνο το σημείο. Τώρα, θες από αίσθημα αυτοσυντήρησης, αίσθημα μοναξιάς, Τι κάνω εγώ εδώ πέρα, τα μάρμοτ φύγανε από εκεί, έχω αυτόν που με εμποδίζει και βάλαμε στόχο αυτόν να τον εξοδετερώσουμε δεδομένες δοθήσεις της ευκαιρία. Μετά από λίγο μας δόθηκε ευκαιρία γιατί πέσαμε σε ένα σημείο που έκρυβε τουλάχιστον το σκάφος και από τα αριστερά μας δεν φαινόμασταν και πάρα πολύ με τους άλλους. Οπότε αυτόν τον είχαμε δεξιά και σε κοντινή απόσταση, όπως και το άλλο. Λέω στον πυροβολητή, σημάδεψέ τον και να του ρίξουμε. Έτοιμος μου λέει, πυρ, τα ίδια έπαθε με τον πρώτον. λαμπάδια ο τόπο, καπνί και λοιπά. Ρίχνω τη ματιά μου τώρα, ε, ο αρχηγός έχει περισκόπια γύρω-γύρω από τη θηρίδα και βλέπει τι γίνεται και βλέπω τους Τούρκους να βρίσκονται στην απόλυτη σύγχυση. Άλλος να πάει μπροστά, άλλος πίσω, να έχουν σταματήσει. Κάναν και λίγο πίσω προς το γήπεδο. Και εμείς τώρα λέω, παιδιά, όπως οι Τούρκοι. Πίσω μπρος, πίσω μπρος, περιμέναμε. Δεν μπορώ να προσδιορίσω το χρόνο τώρα πόση ώρα κράτησε αυτό, η σύγχυση των Τούρκων, γιατί δεν κατάλαβαν από πού τους ήρθε. Και στη συνέχεια πάλι μετά από κάποια ώρα συνέχισαν την πορεία του προ τα πάνω. Πλαγιά ήταν, δεν ήταν και κανένα τρομερό ύψομα, δηλαδή σε, με μεγάλη κλίση, έτσι σαν πλαγιά ήταν. Ε, από κοντά κι εμείς. Στη συνέχεια κι εμείς πηγαίναμε. Εντοπίζουμε πάλι έναν αριστερά. Εδώ να πω ότι άλλαξαν τα συναισθήματα. Τα δικά μου κυρίως και από το δεύτερο χτύπημα τα Ξέχασα τα Μάρματο, το 113, το ύψωμα, τίποτα, έβλεπα μόνο τους Τούρκους και αφού χτυπήσαμε και τον δεύτερο λέω τώρα εδώ θα τους ε... τσακίσουμε. Προχωρώντας λίγο χτυπάμε τον τρίτο κατά σειρά, δεύτερο στην πλαγιά. Από αριστερά αυτός που μα είχε πλησιάσει επικίνδυνα και λέμε τον χτυπάμε τα ίδια παθήκια, αυτός να μην τα πολυλογούμε προχωρώντα η παράταξη τώρα, αν ήταν ας πούμε στα 100 μέτρα στο γήπεδο, άνοιγε και έφτασε από αριστερά μας, γιατί εμείς ήμασταν τέρμα δεξιά πλέον, από αριστερά μας ήταν 500-700 μέτρα, όπως ήταν η διαμόρφωση του εδάφους. Πάλι τα ίδια, πάλι η σύγχυση, τι έγινε, πώ. Άντε πάλι, προχωράμε και βλέπουμε έναν από πάνω και αριστερά να έρχεται κάθετα προς εμάς. Έτσι, εμείς προχωράμε έτσι, αυτός δεν έρχεται. Λέω, αυτός πρέπει να μας πήρε είδηση και φτάνει κοντά σε εμά. Λέω, να έχουμε το νου μας αυτόν, δοθείς ευκαιρία να τον κοπανίσουμε. Φτάνει σε απόσταση βολής, του ρίχνουμε και μάλλον ο Κριθάρης είχε βάλει αντί για διατρητικό, είχε βάλει καπνογόνο και εκρηκτικό. Εκεί μας πήραν είδηση. Ήμασταν όμως αρκετά μακριά από αυτούς, δηλαδή 500-600 μέτρα, 800 μέτρα από ό,τι μπορώ να υπολογίσω. Και διαπιστώνω εκείνη τη στιγμή, διαπίστωσα μάλλον γιατί εγώ είχα οπτικό πεδίο που έβλεπα, να πέφτουν βροχή τα βλήματα και να σκάνε δεξιά, αριστερά, πίσω, μπροστά σε εμά. Κατάλαβαν τι Οπότε λέω στον Τούντα, Τούντα, δώστε τα όλα στη Μαρμάρο. Εξαιρετικό οδηγό ο Τούντα. Καλό τεχνίδι, του είχε φτιάξει το άρμα να μην του λείπει τίποτα. Έκανε λιγμούς να αποφεύγει εμπόδια κλπ. Έβγαλε προπέτασμα καπνού, έκανε γύρω γύρω για να ε, καλυφτούμε στις ε, σκόνια από καπνού, και τέτοια. Και βγήκαμε επάνω σόι και αυλαβείς, ενώ πέφτανε τα βλήματα 5, 5, 6, 6, πού να μετρήσουμε τότε, δεξιά και αριστερά. Βγήκαμε πάνω και παίρνουμε ανάσα. Όταν βγήκαμε από πάνω, ήταν επίπεδο το μέρο, προχωρήσαμε λίγο 50 μέτρα, κρυφτήκαμε από του Τούρκου. Αυτή εκεί πέρα στην πλήρη σύγχυση. Προσπαθώντα ο Κρυθάρη τώρα να βάλει άλλο βλήμα μέσα στο πυροβόλο, του πιάνει το γάντι. Το γάντι ήταν ένα τεράστιο γάντι από αμύαντο, γιατί τα βλήματα, οι κάλικε δεν Πιάνει το κλίστρο το γάντι, αχρηστεύεται το κλίστρο. Δεν έκανε ούτε πυροβολούσε μέσα το βλήμα, αλλά δεν πυροβολούσε και δεν άνοιγε. Ε, ήθελε τώρα τι, τεχνική οπισθοδρόμηση. Κοιτάω δεξιά, αριστερά, δέντρο, τείχο, βράχο, σταθερό σημείο, τίποτα. Βλέπω το 113 με του χαραλάμπους. Τούντα κατά πάνω στο 113. Κάνουμε, ακουμπάει με το πυροβόλο πάνω στο 113, κάνουμε τεχνική οπισθοδρόμηση, βγάζουμε το γάντι, επιστρέφουμε από άλλη από άλλο σημείο, ξαναρίχνουμε. Δηλαδή, αν τα πολυλογούμε, πηγαίναμε από διάφορα σημεία και ρίχναμε. Βολέ τώρα τι γίνανε αυτέ. Ο παρατηρητή του πυροβολικού τα, τα έβγαλε 8 τα άρματα. Εγώ μέτρησα 5 τα χτυπημένα. Σε μια στιγμή, σημαδεύαμε κάποιον, το είχαμε έτοιμον, να πατήσουμε τη σκανδάλια ο και ακούω κάποιον τώρα να λέει από το πλήρωμα ή ο Κρυθάρη ή ο Κουδουνά, δρώσε το νου από αριστερά. Ένα μα είχε έτοιμο, τούντα πίσω, αυτομάτω, τούντα αμέσω πίσω. Το βλήμα πέρασε από πάνω, θα μα χτυπούσε. πισμώνουμε ακόμα πιο πολύ, ξανά ελιγμού, ξανά από εδώ, ξανά από εκεί. Εντοπίζουμε έναν τελευταίο που είχε πλησιάσει, του ρίχνουμε, τον χτυπάμε κι αυτόν. Πέντε. Αυτά τα, τα μετρήσαμε. Πίσω οι Τουρκοι. Καθυλώθηκαν εκεί, έφτασαν στο γήπεδο, η ώρα πέρασε. Ήταν 5-6 ώρα, δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση τώρα να φτάσουν στο στόχο τους να καταλάβουν τη μόρφο. Γι' αυτό πιστοχώρησαν, δεν ήξεραν και τι έχει μπροστά. Από πού τους ήρθαν οι βολές, είδαν ένα τάξ, αλλά σου λέει μπορεί να είναι και άλλα από εκεί, να είναι πυροβόλα, αν είναι υποπροσδοδρομήσεως, στάνε, κίνδυνος θάνατος για τα τάξ. Εκεί που Πάμε τώρα με τον Ήλαρχο να συνεννοηθούμε. Ακούω σαν σφίκε. Έξω εγώ, σφαίρε. Μπήκα μέσα στη θηρίδα. Αυτοί ήταν τώρα δικοί μα που είχαν υποχωρήσει από το μέτωπο και είχαν φτάσει πάνω. Βλέποντα τουρκικό τάγκ, άρχισαν να μα μάτσ... ρίχνουν με τα μαρτίνια έτσι, τα λέ, τα λίγα Αυτά ήταν τα τα τυφέκια που είχαν τότε οι Κύπροι εθνοφρουροί. Οπότε λέω στον Ήλαρχο έτσι και έτσι λέω πίσω έχουμε τίποτα. Θα πάμε για τη μόρφο, γιατί έτσι συνοηθήκαμε. Μήπω έχουμε. Έχουμε ένα πάω. Έμπε τώρα, αφού έχει ρακάλ, λέω να ειδοποιήσουμε, μην μα ρίξουν. μα φάνε οι δικοί μα. Ό,τι ώρα λέει να μα φάνε οι δικοί μα, τι σε σε ένα προχώρα. Θα πάω εγώ μπροστά και θα του ειδοποιήσω όλου. Άμα πα με το 113, λέω δεν θα τη βγάλει καθαρή, ειδοποίησε του από πριν. Πάση περιπτώσει, αστιευτήκαμε εκεί μετά και από τη χαρά που είχαμε με την επιτυχία και ξεκινήσαμε να πάμε στη Μόρφου, φτάσαμε με το Σούρουπο στη Μόρφου, ανακοίνωνε το ΡΙΚ, Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, ότι ε, αυτή τη στιγμή κατελήφθη η Μόρφου. Δεν υπήρχε ψυχή. Εμείς ήμασταν 22 άτομα. Τέσσερα μαρμοτχάρικτον που είχαμε πάει, συν τα δύο που πήγαμε λιγότεροι, γύρισαμε περισσότεροι. Έξι άρματα μάχης τα οποία είχαμε εκεί πέρα. και την άλλη μέρα το πρωί Φύγαμε για την μονάδα που ήταν, όπως μας είπε ο οδηγητής που επικοινώνησε, στους Αγίους τριμηθιάς έξω από τη Λευκοσία, κοντά στη Λακατάμια μια Κομόπολη. Στο δρόμο μας πήραν στο κινητό οι Τούρκοι με την αεροπορία, ε, δεν μας πέτυχαν, βομβάρδισαν δύο βεντζινάδικα, λαμπάδια σαν αυτά, καπνοί τεράστιοι, πάλι μας ωφέλισαν οι καπνοί. Φτάσαμε στη μονάδα, κατά τις 5-6 ώρα, είμαστε στη μονάδα και μας λέει τώρα ένας ε, άκαπνος εκεί. Παιδιά λέει, τέρμα, ως εδώ ήταν. Γυρνάμε, εγώ με έναν, και εσύ που το ξέρεις. Ε, διηγητής ε, του Δευτέρου Γραφείου. Ε, καλά μπρήκε λέει. Μετά τον αρχίσαμε, του λέμε, αφού τα ξέρατε και τα κάνατε, τι δηλαδή, θεάτρο παίξαμε, αφήσαμε τόσα παιδιά πίσω, τόσες ζημίες, τόσες καταστροφές, θέατρο και τα ξέρατε. Το αποτέλεσμα ήταν αφενός να καταστρέψουμε πέντε σύγχρονα άρματα των Τούρκων, όπως τα μέτρησα εγώ, και έτσι γράφεται και στην πρόταση που έχει κάνει ο μετά από αναφορές του αυτό από τη μάρτυρα του διηγητή του Χαραλάμπους. Έτσι γράφει και η μερίσια διαταγή της Δευτέρας Σεπτεμβρίου το 1974. Ότι καταστρέψαμε πέντε. Πιθανόν να κινητοποιήθηκαν κι άλλα γιατί ρίχναμε, ρίξαμε πολλά βλήματα. Σχεδόν τα εξαντλήσαμε εκεί. Αλλάζαμε θέσεις και ρίχναμε και έτσι καθυλώθηκαν οι Τούρκοι. Ήταν αυτό ένα. Το δεύτερο ήταν ηθική ικανοποίηση και αισθάνομαι περηφάνεια εγώ μέχρι και σήμερα, γιατί καταφέραμε να απεγκλωβιστούν αυτοί οι άνθρωποι που θα εγκλωβίζονταν αν οι Τούρκοι πήγαιναν στη Μόρφου, θα απέκοπταν την δίωδο διαφυγής. Τρεις χιλιάδες άνθρωποι, όπως λένε τώρα εφημερίδες κυπριακές, άνθρωποι που ξέρουν την περιοχή, ασώματος Μύρτου λέγεται. Είναι μια μεγάλη περιοχή. Τρεις χιλιάδες άνθρωποι. Κατάφεραν και απεγκλωβίστηκε ο κόσμος. Αυτό ήταν το σημαντικότερο ότι χαρήκαμε τη νίκη, τη χαρήκαμε. Αφενό μεν όταν τάσαμε πάνω και είπαμε τώρα να πάμε για τη μόρφου που είχαν καθυλωθεί οι Τούρκοι. Και παρόλο που το Ρίκα ανακοίνωσε ότι οι Τούρκοι κατέλαβαν τη μόρφου, εμεί το είδαμε, δεν συνέβαινε αυτό. Όλη νύχτα το χαρήκαμε εκεί μεταξύ μα. Αυτό ήταν το γεγονός. Την άλλη μέρα που φτάσαμε στη μονάδα, εκεί μα περίμενε και η έκπληξη που είπα ότι. Μέχρι εδώ ήταν Τώρα, μη φοβόσα, φοβόσαστε. Ποιοι να φοβηθούμε εμείς που βγήκαμε από το... Ενώ αυτός που τα έλεγε αυτά ήταν άκαπρος. Από εκκλησία σε εκκλησία πηγαίνανε το επιτελείο. Γιατί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο δεν βομβαρδίζονται δεν μνημεία εκκλησία και τέτοια. Έτσι κάναμε αυτή. είπαμε, 2 Σεπτεμβρίου ήταν η μερίσια διαδηγή αυτή που έκανε την πρόταση για ηθική αμοιβή για τον αρχηγό πληρώματο μόνο. Έπρεπε όλου να το συμπεριλάβει, τέλο πάντων. Κρυθήκαμε, εγώ που απολυόμουν τότε, κρύθηκα παρατεταμένη θητεία και πήρα πολιτήριο στι 2 του Δεκέμβρη από το Γουδί. Μετά ε, ήμουνα ήμουν δάσκαλο εγώ, ε, πήγα στο χωριό απάνω στην Αρτοτίνα, Εν πάση περιπτώσει, είχα κάνει τα χαρτιά μου για διορισμό. Έπρεπε να προσκομίσω πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, το οποίο ήταν αρνητικό. Ευτυχώ το καταργήσαν τότε και διορίστηκα πρώτα να βιολογήσω, μετά το δημόσιο το 1975 77 Πέρασαν τα χρόνια τίποτα, ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Ζήτησα πιστοποιητικό τύπου Α και ήταν κενό από το Σεπτέμβριο του 1973 μέχρι που απολύθηκα που ήμουν στην Κύπρο δηλαδή, δεν έγραφε τίποτα. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 1993 έγραφαν μέσα. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Μέχρι το 1998 περνάνε ένα νόμο και αναγνώρισαν και εμά ότι υπήρξαμε, ε, υπηρετήσαμε στην Κύπρο αυτό το, το διάστημα, όσο ήταν τον καθέναν. 1998 χρόνια τώρα, 24, ναι. Τότε πρωτοαναγνωριστήκαμε ότι εμείς υπηρετήσαμε στην Κύπρο και μάλιστα το πήραμε μέρος και στην εισβολή. Ε, πέρασαν τα χρόνια, κάποια περιοδικά γράψανε, κάποια ραδιόφωνα. Το 2010 ε, ε, αναθερμάνθηκε το γεγονός σε μένα. Μέχρι τότε το είχα παρατήσει, το είχα ξεχάσει από αυτές τις δημοσιεύσεις με πήραν κάποιοι τηλέφωνο, με βρήκανε κλπ. Το 16 οργανώθηκε αυτή η εκδήλωση από το Υπουργείο Εθνική Άμυνα και όχι μόνο για εμά του Κύπριου, ήταν μέσα και Κορεάτε κλπ. Και, λοιπά. και λέω, άμα είναι να δώσετε τη μέση μετάλλεια σε αυτού που εντάξει, άνθρωποι εδώ, που πήγαν στην Κορέα μαζί με εμένα, όχι. Και το ξεχωρίσανε εκεί στη λέσχη αξιωματικών, μου απένει με το μετάλλιο, μετά ακολούθησαν κι άλλα δηλαδή, 70 χρόνια τεθωρακισμένα στην Αυλώνα, διάφορε άλλε στρατιωτικέ υπηρεσίε μα καλέσανε, το φορεί τοπική αυτοδιοίκηση, πολιτιστική σύνδεση. Μετά από λίγο από 70-80 πλακέτε και τέτοια για το γεγονό. ότι αφορά το πρόβλημα το κυπριακό δεν έχει αλλάξει κάτι οι δυνάμεις κατοχής παραμένουν οι βάσεις των εγκλέζων παραμένουν η Κύπρος βολοδέρνει στους ανταγωνισμούς των υπεριαλιστών, φίλων εχθρών κλπ οι η... ελληνοκύπροι είναι εξεριζωμένοι από τις εστίες τους, τις πατρίδες τους Βλέπει, αμόχω κλπ. Δηλαδή, είναι μια κατάσταση στάσιμη. Και λέω, εγώ αναρωτιέμαι ευτυχώ που απέρριψαν και το σχέδιο Ανάν γιατί θα ήταν με τη βούλα πλέον ε, επιδιαιτητέ, οι λεγόμενοι προστάτε και οι εγγυητές, Ευτυχώ, λέω. Τώρα, 50 χρόνια μετά, οξύνονται οι ανταγωνισμοί μεταξύ των υπεριαλιστών, αυτό είναι γνωστό. Ε, βρισκόμαστε στ, ανάμεσα σε δυο πολέμους. Ουκρανία από τη μια μεριά, Μέση Ανατολή από την άλλη. Η Ελλάδα, η κυβέρνηση, συμμετέχει και στους δυο. Στέλνει όπλα στην Ουκρανία πάρα πολλά, άλλα φανερά και άλλα κρυφά. Αποψηλώνει τα νησιά από όπλα που τα χρειάζονται. Αν υποτεθεί ότι κινδυνεύουμε από τον σύμμαχό μας Τούρκο, όπως λένε, στέλνει εκείνα τα κατάλληλα όπλα που θα εμπόδιζαν την ε, απόβαση, που δεν τα είχαμε στην Κύπρο. Τα έχουμε όμως στα νησιά και αυτά είναι σοβιετικής κατασκευή. Σε αντάλλαγμα, λένε, θα μας δώσουν σύγχρονους πυράβλους, τζάβελιν, Αμερικάνους, αντιαρματικούς. Και αναρωτιέται κανεί τώρα. Αντιαρματικού γιατί. Δηλαδή θα κάνουν απόβαση οι Τούρκοι, θα βγάλουν τα τάγκ πάνω στο νησί μα και μετά εμεί θα έχουμε του τζάβελιεν να αντιμετωπίσουμε τα τάγκ. Το θέμα είναι να μην τα βγάλουν. Εκεί είναι το πρόβλημα. Κάνουν ό,τι του λέει το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο λαό μα στενάζει πληρώνοντα για εξοπλιστικά προγράμματα και όπλα που δεν τα χρειάζεται. Δεν είναι για την άμυ... άμυνά μα, είναι για τι ανάγκε του ΝΑΤΟ. Απ' την άλλη βλέπουμε το κράτος δολοφόνο, το Ισραήλ, να δολοφονεί παιδιά καθημερινά, πόσο έχει κρατήσει αυτός ο πόλεμος εκεί πέρα, δηλαδή μέχρι πού θα φτάσουν, μέχρι πού πάει το δικαίωμα της αυτοάμενας, ας πούμε, που λέγαν για τη χα... Χαμάς. Θα εξοντώσουν όλους τους Παλαιστίνιους, γενοκτονία κανονική. Τι βοήθεια προσφέρουν οι Αμερικανοί, παράδειγμα, στο Ισραήλ και πόσο καταδικάζουν το Ισραήλ απ' την άλλη ότι τάχα να σταματήσει και να κάνει υποκρισία στο έπακρο, στην προκειμένη περίπτωση. Με το Ζελένσι έχουμε αγαθές σχέσει ό,τι ζητάει ο Ζελένσι το δίνουμε. Έχουμε επιλέξει τον έναν πόλο που ανταγωνίζεται τον άλλο πόλο. Έχουμε επιλέξει η Πανάτο Ευρωπαϊκή Ένωση ενάντια στον άλλο πόλο Ρωσία, Κίνα και λοιπούς συμμάχους που και αυτοί υποστηρίζουν τα δικά τους τα μονοπόλια. Στέλνουμε φρεγάτες στην Ερυθρά Θάλασσα να προστατέψουν τα συμφέροντα των εφοπλιστών και εδώ είναι το προκλητικό. Προκλητικότατο και ο λαός αυτό, πέρα και από τους ανθρώπους, τους συνειδητούς που είναι αντίθετοι, υπάρχει πολλοί κόσμος που λέει τι δουλειά έχουμε εμείς εκεί πέρα να στείλουμε φρεγάτες κλπ. Και, λοιπά. και η πρόταση του ΚΚΕ ακούγεται με μεγάλη προσοχή από πολύ κόσμο. Αυτό δηλαδή που λέμε κανένα φαντάρο έξω από τα σύνορα. Βρισκόμαστε στο μάτι του κυκλώνα. Έχει κάνει δηλαδή η κυβέρνηση την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό στόχο σε περίπτωση γεννίκευσης του πολέμου και αυτό συνεπάγεται μεγάλες ευθύνες τους κυβέρνησης αλλά ε, Μεγάλη κίνδυνη εγκυμονούν για τον λαό μας, για τους εργαζόμενους πρώτον αλλά γενικά για την χώρα και τα κυριαρχικά της δικαιώματα.